Χαίρετε. Ερωτικός εκβιασμός και πώς αντιμετωπίζετε. Κυρία Πετρίδου, χαίρετε. Θα ήθελα να σας εκφράσω το θαμασμό μου και την ευγνωμοσύνη μου για τις τόσο χρήσιμες συμβουλές που μοιράζεστε μαζί, σας, μαζί μας. Ευχαριστώ, αγάπη μου. Μας εμπνέετε τόσο μέσα από τα λόγια σας όσο και μέσα από τις πράξεις σας και θέλω να σας ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου γι' αυτό και να σας ευχηθώ να είσαστε καλά και να συνεχίσετε το έργο σας. Ευχαριστώ, κλέον. Πριν λίγου μήνε είχαμε επικοινωνήσει ξανά για μια προβληματική σχέση που είχα τότε, η οποία διήρκησε πάνω από 7 χρόνια. Να σα θυμίσω ότι είμαι μια γυναίκα 27 ετών. Αμέσω μετά την επικοινωνία μα, το Μάρτιο ξεκίνησα ψυχοθεραπεία, χώρισα άμεσα. Όπω άλλωστε είχα αποφασίσει πάρα 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 πολύ καιρό ότι θα έκανα, απλώ τον φοβόμουν. Και το καλοκαίρι ξεκίνησα μια νέα σχέση, παρά το γεγονό ότι είχα αποφασίσει πω θα καθίσω μόνη μου και δεν θα προχωρήσω με κάποιον άνθρωπο. Ερωτεύτηκα. Με τον καινούριο άνθρωπο που έχει μπει στη ζωή μου, όλα φαίνονται να πηγαίνουν καλά, αν και είμαστε μόλις το πρώτο τρίμηνο, και δεν θα ήθελα να βγάζω γρήγορα συμπεράσματα, ούτε θέλω οι προσδοκίε μου να ξεπεράσουν την πραγματικότητα. Βήμα-βήμα σταθερά και βλέπουμε. Το πρόβλημα είναι πω ο πρώην μου, παρά το γεγονό ότι δεν επιδιώκω καμιά επικοινωνία, τον έχω μπλόξει όλα τα social media και στο κινητό μου συνεχίζει να βρίσκει τρόπους να με ενοχλεί, να μου ασκεί ψυχολογική πίεση και να ταράζει τη ζωή μου. Πλέον βέβαια δεν μπορεί να το κάνει στο βαθμό που το έκανε παλαιότερα, γιατί έχω ενδυναμωθεί ψυχικά και έπειτα έχει αλλάξει το συναισθηματικό μου προφίλ προς εκείνο. Έρχεται όμως τη δουλειά μου. Τη μια μου μιλάει ήρεμα και μου ζητά να είμαστε μαζί και την άλλη φωνάζει απειλή. Παλαιότερα είχε απειλήσει ότι θα κάνει κακό στον εαυτό του. Αυτό ήταν και είναι ο μεγαλύτερο μου φόβο και υπήρξε ανασταλτικό παράγοντα ώστε να πάρω την απόφαση να χωρίσω. Όπω και το να μην γίνει επιθετικό προ εμένα. Φυσικά έχω ενημερώσει το οικογενειακό και φιλικό μου περιβάλλον, καθώ και τον άνθρωπο που είμαστε μαζί. Είναι όλοι στο πλευρό μου και αντιμετωπίζουμε την κατάσταση με ψυχραιμία. Πιστεύω θα είχε πολύ ενδιαφέρον να κάνετε ένα vlog στο οποίο θα μιλάτε για τη ψυχολογική βία που ασκείται στι σχέσει, και τον ψυχολογικό εκβιασμό για να μείνει ένας άνθρωπος με το ζόρι σε μια νεκρή σχέση. Γιατί το κάνει ένας άνθρωπος αυτός, γιατί το κάνει αυτό ένας άνθρωπος αφού έχει πάψει να υπάρχει έρωτας, αγάπη, σεβασμός, έμπνευση, έχει πάψει να παράγεται πολιτισμός. Σε τι ωφελεί να θες χτήμα σου έναν άνθρωπο που δεν σε θέλει ερωτικά. Δεν είναι φροντιστικό απέναντί σου. Σε απορρίπτει. Σου λέει κατάμουτρο ότι δεν σε αγαπά και ότι δεν μπορεί να συνεχίσει μαζί σου. Πόσο άρρωστο είναι όλο αυτό. Πόσο άρρωστο είναι που επιμένει ότι λέω ψέματα ότι δεν το θέλω και πώ απλώ είμαι θυμωμένη μαζί του και πρέπει και πώ πρέπει να είμαστε μαζί. Σα ευχαριστώ και σα αγαπώ πολύ. Mm. Κούκλα μου, κούκλα μου, κούκλα μου, έμπλεξε. Ναι, ε, δεν έμπλεξε τώρα, έμπλεξε από την αρχή που δημιούργησε σχέση με αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι υγιή αυτή η αντιμετώπιση ενό χωρισμού. Ο κάθε άνθρωπος δικαιούται ανα πάσα στιγμή να μας χωρίσει. Είτε είμαστε σε σχέση μαζί του, είτε είμαστε σε γάμο μαζί του, κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να παραμείνει μαζί μας εάν δεν το θέλει και κανείς δεν είναι κανενός. Όμως δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι παρουσιάζουν τέτοιες κακοποιητικές συμπεριφορές. Χτητικότητα στον υπέρτατο βαθμό, είπαμε κανείς δεν ανήκει σε κανέναν, όμως αυτός ο άνθρωπος όπως τα περιγράφεις, όπως τα αναφέρεις, έχει την αίσθηση ότι του ανήκεις και ότι ανήκεται μαζί και αυτό προφανώς του δίνει και το δικαίωμα μέσα στο μυαλό του, δεν έχει τέτοιο δικαίωμα, δίνει στον εαυτό του το δικαίωμα να σε διεκδικεί ή να προσπαθεί να σε πείσει να πας πίσω με όλους τους τρόπους η συναισθηματική εκβιασμή του στυλ «αν δεν έρθεις πίσω εγώ θα κάνω ζημιά στον εαυτό μου ή το ένα ή το άλλο» είναι ό,τι χειρότερο. Αποτελούν επίκληση στο συνέστημα, πλήρη καταπάτηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του άλλου, δηλαδή ε, φτάνει στο σημείο κάποιο που τα λέει αυτά τα πράγματα ή προσπαθεί να τα εφαρμόζει αυτά τα πράγματα, να μην σέβεται καθόλου το ανθρώπινο δικαίωμα που έχει ο πρώην του ή η πρώην του, να τον χωρίσει ή να την χωρίσει. Δυστυχώς είναι πολλοί άνθρωποι έτσι. Όχι πάρα πολύ, όχι πλειονότητα, αλλά συμβαίνει. Γι' αυτό το λόγο και έχουμε και αυτά που κακώς λέγονται εγκλήματα πάθους, αλλά στην πραγματικότητα πρόκειται για γυναικοκτονίες και ανδροκτονίες. Εντάξει, ε, περιπτώσεις τις οποίες μετά από ένα χωρισμό αυτός που δεν το αντέχει, είτε άνδρας είναι είτε, είτε γυναίκα, στις περισσότερες περιπτώσεις είναι άνδρες που φτάνουν στο σημείο αυτό, αλλά υπάρχουν περιπτώσεις που το κάνουν και γυναίκες, φτάνουν στο σημείο να κάνουν ακόμη και εγκλήματα προκειμένου να εντό εισαγωγικών να επαναφέρουν την τάξη όπως την έχουν μέσα στο μυαλό τους που δεν πάει καλά. Ας μην ξεχάσουμε και το περιστατικό μας έχει συνταράξει μέσα στο 2020, της κοπέλας που δέχτηκε επίθεση με βιτριόλη από μια άλλη κοπέλα η οποία είχε την άποψη πως εκείνη η κοπέλα έφτυχε για το τέλος της σχέσης της. Έτσι μας έχουν πει τουλάχιστον, δεν ξέρω αν έχει εκδικαστεί υπόθεση, δεν, δεν το παρακολουθώ, δεν παρακολουθώ τα νομικά. Λοιπόν, είναι πολύ επικίνδυνες αυτές οι περιπτώσεις, πρέπει οπωσδήποτε να ενημερώνεται η αστυνομία, Όσοι βρίσκεστε στην Κύπρο, τηλεφωνήστε στο 1440 που είναι η εθνική γραμμή για τη βία και ζη, ζητήστε οδηγίε πώ να κινηθείτε αν βρίσκεστε σε παρόμοια κατάσταση. Είτε άνδρε είστε είτε, είτε γυναίκε, γιατί έχει και άνδρε που βρίσκονται σε τέτοια κατάσταση. Και αν είστε στην Ελλάδα, τηλεφωνήστε στο 15900 που είναι αντίστοιχο αριθμό για τη βία στην Ελλάδα. Εάν βρίσκεστε σε οποιαδήποτε άλλη χώρα, τηλεφωνήστε στι υπηρεσίε του κράτου το οποίο διαβιώνετε, μένετε, ζείτε για να ζητήσετε καθοδήγηση πώς να κινηθείτε. Πρέπει τα βήματά μας σε τέτοιες περιπτώσεις να είναι σταθερά και αποφασιστικά. Λες ότι έρχεται στη δουλειά σου. Μήπως πρέπει να μιλήσεις και στη δουλειά σου, ούτω ώστε να το α, 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 απαγορευθεί η είσοδο στο χώρο της εργασίας σου. Μήπως πρέπει να ζητήσεις μια δικαστική απόφαση που να το απαγορεύει να σε πλησιάζει. Μπας και καταλάβει ότι το εννοεί. Καταλαβαίνω ότι τον έχει μπλοκάρει από τα social media, καταλαβαίνω ότι τον έχει μπλοκάρει από το κινητό, όμω βρίσκει τρόπο και έρχεται στη δουλειά σου. Σκέψου το αυτό, συζήτα το με του δικού σου, με του ανθρώπου που είναι δίπλα σου και σε στηρίζουν. Πάρε και βοήθεια από ειδικού, όπω είπα, αν είσαι στην Κύπρο το τηλεφώνα στο 1440, αν είσαι στην Ελλάδα στο 15900, ούτω ώστε να προστατευτεί. Υπάρχουν δικαστικέ διαδικασίε οι οποίες Μπορούν να σε προστατεύσουν με ένα δικαστικό διάταγμα το οποίο να το απαγορεύει αυτό το άνθρωπο να βρίσκεται στον ίδιο χώρο μαζί σου. Ξέρω ακριβώ πώ το λέτε στην Ελλάδα αυτό και στην Κύπρο, δεν θυμάμαι τον όρο, αλλά. Έχω με αρκετού νομικού που παρακολουθούν το κανάλι, α γράψουν από κάτω τα νομικά και για την Κύπρο και για την Ελλάδα. Γιατί το παθαίνει αυτό αυτό ο άνθρωπο, Έχει αιμονή. Δεν μπορώ να του κάνω διάγνωση. Αλλά σαφώ έχει εμμονή, παρουσιάζει εμμονή. Εμμονή είναι όταν επιμένουμε σε κάτι το οποίο έστω κι αν μας εξηγείται ή μας, α, μας αποδεικνύεται από τα γεγονότα ότι δεν είναι έτσι, ή μας λέει ο άλλος ξεκάθαρα πως δεν είναι έτσι, εμείς εμμένουμε σε αυτό που έχουμε στο μυαλό μας. Η παθολογία της εμμονής μπορεί να έχει διάφορες προεκτάσεις. Μπορεί να είναι μια εμμονή που να είναι σε νευρωτικό επίπεδο ή δυστυχώ μπορεί να είναι ακόμη και σε ψυχωτικό επίπεδο. Δεν ξέρω πόσο σοβαρή αιμονή είναι. Και ξαναλέω, δεν μπορώ να κάνω διάγνωση. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είναι επικίνδυνο για σένα αυτό το πράγμα. Και όσο λιγότερε. Δεν πρέπει να έχει καθόλου επαφέ μαζί του. Τίποτα. Κάθε φορά που σε βλέπει, κάθε φορά που στα λέει, έστω και αν εσύ έχει αλλάξει το συναισθηματικό σου προφίλ, αυτό διατηρεί μια ελπίδα ότι μπορεί να πά πίσω. Αν βλέπει κάποιο το βίντεο αυτό ο οποίο βρίσκεται στη θέση σε παρόμοια θέση με τον πρώην τη κοπέλα. Εάν μα έχει χωρίσει η κοπέλα μα, εάν μα έχει χωρίσει ο φίλο μα, αν μας έχει χωρίσει η γυναίκα μα, αν μα έχει χωρίσει ο άντρα μα και μα λένε ότι δεν μα θέλουν και το εννοούν, οφείλουμε να το πάρουμε απόφαση. Και αν δεν μπορούμε να το πάρουμε απόφαση μόνοι μα, οφείλουμε να πάμε σε έναν ειδικό ψυχική υγεία για να μας βοηθήσει να το πάρουμε απόφαση. Τόσο απλά δεν νοείται να μην δεχτούμε την απόφαση του άλλου να μας χωρίσει. Και έχουμε πει πολλές φορές ότι στο χωρισμό δείχνει το πραγματικό του πρόσωπο κάποιος. Και σε έναν χωρισμό φαίνεται και ποιος έχει μια ισορροπημένη ψυχική κατάσταση και ποιος δεν έχει και τόσο ισορροπημένη ψυχική κατάσταση. Ποια είναι τα σημάδια της χτιτικότητας, τα οποία θα μπορούσαμε να δούμε νωρίς σε μια σχέση, ώστε να αποκοπούμε όσο δυνατόν νωρίτερα. Γιατί αυτό που συμβαίνει με τους ανθρώπους που είναι χτιτικοί και μονική είναι ότι όσο περισσότερο καιρό παραμένουμε κοντά τους και μαζί τους, τόσο περισσότερο θρέφεται η αιμονή τους. Οι άνθρωποι που είναι χτιτικοί ζηλεύουν υπερβολικά και δεν μας εμπιστεύονται. Δεν εμπιστεύονται αυτά που τους λέμε. Αμφισβητούν τα λόγια μας, αμφισβητούν τα συναισθήματα μας, αμφισβητούν την αλήθεια μας. Δεν είναι καθόλου κολακευτικό ένας νέος ερωτικός σύντροφος, μια νέα ερωτική σύντροφος, να ζηλεύει με χτητικότητα. Χτητικότητα σημαίνει θεωρώ τον άλλο χτήμα μου, το θεωρώ ότι μου ανήκει και κάνω τα πάντα προκειμένου αυτός ο άνθρωπος να είναι μαζί μου και να μην έχει καμία άλλη επαφή με άλλους ανθρώπους. Η χτητικότητα είναι χαρακτηριστικό των μικρών παιδιών, το οποίο είναι φυσιολογικό. Είναι φυσιολογικό ένα μικρό μωρό να είναι χτητικό με τα παιγνίδια του, είναι χτητικό με τη μαμά του, με τον μπαμπά του, με τους φροντιστές του, δεν είναι φυσιολογικό όμως ένας ενήλικας άνθρωπος να είναι χτητικός με ιονδήποτε άνθρωπο. Είτε έστω και αν αυτός ο άνθρωπος είναι το παιδί του. Γιατί πολλές φορές συναντούμε και γονεί που εκφράζουν χτητικότητα, που, 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 νιώθουν χτητικότητα για τα παιδιά τους. Νιώθουν ότι τους ανήκει ο άλλος. Δεν είναι μόνο θέμα έλλειψη πνευματικότητα ή χτητικότητα, είναι δηλαδή και θέμα έλλειψη πνευματικότητα, γιατί ένα ουσιαστικά πνευματικό άνθρωπο έχει καταφέρνει να καταπολεμήσει την όποια χτιτικότητα τυχόν έχει και να σεβαστεί την ανθρώπινη ελευθερία του παιδιού του, του συντροφού του, του γειτονάτου του, του με τον οποίο σχετίζεται, είναι όμως και θέμα παθολογίας, διαταραχών κυρίως στη δομή της προσωπικότητας ή κάποιων άλλων σοβαρών ψυχικών διαταραχών, τι οποίε δεν μπορώ να γνωρίζω, ούτε να κάνω διάγνωση γενικά για όλου του ανθρώπου που είναι χτετικοί, ούτε να γνωρίζω ειδικά για την περίπτωση αυτή που μα έχει πει η φίλη. Θέλω να προσέχετε πάρα πολύ στι σχέσει σα και άνδρε και γυναίκε, γιατί το ξαναλέω. Αν προσέξατε προηγουμένω, είπα, κακώ λέγονται κάποια εγκλήματα εγκλήματα πάθου και θα έπρεπε να λέγονται γυναικοκτονίε ή ανδροκτονίε. Δεν διαχωρίζω τα φύλλα. Δεν θεωρώ ότι οι άνδρες είναι ε, κακοί και κάνουν, έχουν χτητικότητα και λειτουργούν με τρόπους κακοποιητικούς προς τις γυναίκες μόνο και οι γυναίκες δεν μπορεί να λειτουργήσουν με έναν άλλο τρόπο. Και άνδρες και οι γυναίκες μπορεί να ξεφύγουν, να ξεφύγουν από τη φυσιολογική ανθρώπινη λειτουργικότητα και να δράσουν χτητικά και κακοποιητικά. Δεν πρέπει να ανεχόμαστε με τίποτα τέτοιες συμπεριφορές, να τις καταλάβουμε είναι αδύνατον, γιατί πολλές φορές με ρωτάτε πώς σκέφτεται έτσι αυτός, πώς λειτουργεί έτσι αυτός. Θα ήταν ανησυχητικό αν μπορούσε κι εσύ ή αν μπορούσα και εγώ να καταλάβω πώς λειτουργεί κάποιο, ο οποίο λειτουργεί με ένα διαταραγμένο τρόπο. Πώς σκέφτεται κάποιο ο οποίο. Δεν σκέφτεται λογικά. Θα έπρεπε να ήμουν κι εγώ παράλογη για να μπορώ να κατανοήσω πώ σκέφτεται αυτό που δεν σκέφτεται λογικά. Σκεφτείτε το λίγο αυτό το πράγμα. Κάποια ερωτήματα δεν θα μα απαντηθούν και μπορεί και η επιστήμη να μην μπορέσει να τα απαντήσει. Γιατί ο συγκεκριμένο άνθρωπο λειτουργεί με τον συγκεκριμένο τρόπο, ακόμη και η ψυχιατρική, που οι ψυχίατροι είναι καθήλυνα αρμόδιοι για τι διαγνώσει ψυχικών διαταραχών, όπω επίση και οι κλινικοί ψυχολόγοι και κάποιοι άλλοι ψυχολόγοι που είναι εκπαιδευμένοι στη, στη διενέργεια ψυχολογικών τεστ, ε, ακόμη και η ιατρική και η ψυχιατρική. Έχει πράγματα για τα οποία δεν έχει βρει ακόμη την αιτία. Λέει πιθανή γενετική και περιβαλλοντική παραγόντες. Δεν έχει σημασία να καταλάβουμε γιατί κάνει κάτι κάποιος ο οποίος δεν λειτουργεί ε, φυσιολογικά και ομαλά. Σημασία έχει να καταλάβουμε πως αυτό που κάνει είναι επικίνδυνο για εμάς και να προστατευτούμε. Στο κανάλι μας εδώ υπάρχουν πάρα πολλά βίντεο που αφορούν τις ερωτικές σχέσεις. Υπάρχει λίστα, το playlist που λέει θέλω να κάνω σχέση, υπάρχει το playlist κακοποιητικές ερωτικές σχέσεις, υπάρχει το, το playlist πρέπει να χωρίσω, υπάρχει το playlist για το διαζύγιο, υπάρχουν περίπου 60 playlists. Όσοι βρίσκεστε εδώ για πρώτη φορά μέσω αυτού του βίντεο ή δεν έχετε δει πολλά βίντεο, ανατρέξετε στα playlist του καναλιού για να βρείτε βίντεο να παρακολουθήσετε ώστε να ψυχοεκπαιδευτείτε και να μπορείτε να είστε υποψιασμένοι και υποψιασμένες για τυχόν αδιάγνωστες συμπεριφορές ένορις, ώστε να μην φτάσουμε στο σημείο που βρίσκεται η κοπέλα αυτή τη στιγμή. Τώρα, λες ότι έχει ερωτευτεί το καλοκαίρι, τρεις-τέσσερις μήνες μετά που χώριζες από αυτόν τον άνθρωπο. Ενώ είχε αποφασίσει ότι θα μείνει μόνη σου για όσο καιρό χρειαστεί. Η ζωή συμβαίνει όμω. Life happens. Συνέβη και και Θα σου πω για να νιώσει καλύτερα ότι ακόμη και αν δεν έκανε άλλη σχέση, θα είχε αυτή τη συμπεριφορά αυτό ο άνθρωπο. Ο οποίο μπορεί να μην ξέρει κιόλα ότι έχει κάνει και άλλη σχέση. Δεν το διευκρινίζει στο mail αν γνωρίζει ότι έχει κάνει άλλη σχέση. Καλά έκανε και είπε στον νέο σου σύντροφο τα, τε, τα τεχτενόμενα. Πολύ καλά έκανε. Πολύ καλά έκανε που τα μοιράστηκε με την οικογένεια σου. Σε παρακαλώ πολύ, πάρε βοήθεια και από ειδικού. Τηλεφόρα στο 15900 αν είσαι στην Ελλάδα, στο 1440 αν είσαι στην Κύπρο. Συμβουλέψου ένα νομικό, αν δεν θε να πάρει τηλέφωνο στις γραμμές βοήθεια. Μίλα με την αστυνομία και κάνε τα πάντα προκειμένου να προστατευτεί. Την αγάπη μου σε όλου.